Είναι λοιπόν, πολύ για να έρθει κοντά μας η Καλομήρα, παρακαλώ. Ωραία, περιγραφή. Μη σε μιλήσω, λουλούδι μου καθόλου. Oh, από μακριά. Ναι, είναι κρίμα. Τι ωραία. Σου έχω δώρα, αλλά θα ζητώ δεσόντα. Για πέρασε, για κάθισε. Συγγνώμη. Τούτο και στα δικά σου, αγόρι μου, που παντρεύεσαι, το άκουσα. Τι γίνεται, παιδιά. Καλομήρα μου. Τι κάνεις, αδερφή. Πού είσαι, τι κάνεις, τι ομορφιές είναι αυτές. Thank you. Τούτο και εσένα. Thank you. Αυτό είναι ένα δώρο. Μα τι, το φοράς και στο φόρεμά σου αυτό, τι είναι. Yes, είναι ένα getinout.gr λέγεται. Είναι ένα τέλειο site που έχει διάφορα πράγματα. Μπορείς να μπεις και κάθε μέρα έχουν ένα, ένα προϊόν που θα το πάρεις για πολύ πιο φθηνό. Κάτι που κάνει συνήθως 150 ευρώ θα το βρεις για 60 ευρώ. Το ίδιο πράγμα. Και... Γιατί που το βρίσκουν αυτοί. έχουν κονέ, λένε, έχουν κονέ. Επίσης, στο getitnow.gr, ένα άλλο πράγμα, θα παρουσιάσω κάτι εκεί. Είναι πρώτη φορά στον κόσμο ένα καινούριο reality show. Και τρεις, yeah, reality show στο internet, στο getitnow.gr. Γι' αυτό να μπείτε, γιατί κάποιος μπορεί να κερδίσει την ευκαιρία, τρεις ανθρώπους, συγγνώμη, θα κερδίσουν την ευκαιρία να... να μπουν σε αυτή την ομάδα, η τέλεια, getinout.gr, και ξέρεις τι είναι η δουλειά τους, απάτη σοκ. Είσαι έτοιμη. Ναι. Η δουλειά της είναι μόνο να σχολιάζουν τα προϊόν. Αυτή είναι η δουλειά τους και να το σχολιάζουν. Για παράδειγμα, Νίκο, αυτό το κινητό. I'm ready, yeah. Δοκίμασε το, είναι καλό. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κινητό, έχει πολύ εύκολο μενού. Γράφει εύκολο μενού. Τι άλλο. Το χρώμα. Το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και τρεις επιλογές. Θα το κρατήσω νομίζω. Ναι, αλλά επειδή έχει μεγάλα δάχτυλα, δεν βολεύει που είναι μικρά τα κουμπάκια. Πρέπει να το γράψει αυτό. Να ξέρει ο άνθρωπος. Και θα πληρώνεται καλά και θα πάρει αυτοκίνητο και 2 χρόνια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είσαι αυτό το χρώμα. Δεν κατάλαβες, παιδιά. Το reality, αυτό λέει το reality είναι το πώς να παρουσιάσουμε καλύτερο τρόπο ένα προϊόν. Ναι, το reality είναι ότι τρεις ανθρώπους θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μια θέση σε αυτή την τέλεια ομάδα getitnow.gr. Μην μου πεις ότι δεν το καταλαβαίνω, να το πω πάλι. Και μετά αυτά τα παιδιά θα πάρουν μια πολύ καλή δουλειά. Και όλη μέρα η δουλειά τους είναι να σχολιάζουν προϊόντα. Τα κινητά, την οτόρα. Πού θα σχολιάζουνε, μωρέ, you know, πού. Εσύ θα μπει στο internet και θα πεις, εγώ θέλω να πάρω αυτό το ωραίο τέλειο τσάντα. Ναι. Ή κάτι, accessoire. Και θα βγαίνει ο Μουτσινάς που θα έχει κερδίσει το reality και θα λέει αυτό το τέλειο τσάντα, Ελένη, έχει ένα πρόβλημα. Δεν έχει μακρύ κορδόνι για να το βάλει σχιαστή. Επίσης δεν χωράει πολλά πράγματα μέσα, αλλά είναι σε πολύ καλή τιμή, έχει φανταστικό χρώμα. Και είναι και δέρμα. Ναι. Είναι τέλειο. Έτσι. Μας πήρες δύο, ποτέ ένας έγινε. Πήραν οι θέσεις. Αλλά παίρνεις και καλά πράγματα και θα έχεις αυτοκίνητο. Είναι... Πολλά πράγματα. Ωραία. Πουλάνε και αυτοκίνητα μες στο site, σε καλύτερες τιμές. Μπορεί, πού τα δείξε. Όχι τώρα, σήμερα έχουν GPS. Αν μπεις στο getitnow.gr θα μπορείς να πάρεις ένα GPS σε καλή τιμή. Που εγώ, don't worry, Lenny, δεν χρειάζεται να μπεις, γιατί εγώ σου έχω GPS εδώ. Τώρα το καταλάβετε το site. Πολύ ευχαριστώ. Επειδή είχα ακούσει μια ιστορία που είχες χαθεί όταν ήθελα να πας. Και λένε, α, GPS γιατί είναι Ελένη. Να σου πω, είναι αυτό το GPS όμως που του μιλάς, γιατί χθες διάβαζα κάτι και έλεγα στο Γιάννη, του λέω, Γιάννη, νομίζω βρήκα λύση. Γιατί εγώ έχω στο αυτοκίνητό μου τέτοιο, αλλά δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω ούτε πώς ανοίγει, ούτε πώς το κάνω. Ναι, είδα όμως χθες ένα διαφημιστικό σε μια εφημερίδα προχτές την Κυριακή που έλεγε για ένα GPS το οποίο του μιλάς και του λες, είμαι η Ελένη. Θέλω να πάω, ξέρω εγώ, στην Άρεως 28, περιοχή Γκίζη. Και μου λέει λοιπόν αυτό, δεν ξέρω τι μου λέει, κάτι μου λέει. Γεια σου, Ελενάκη. Πού σε ρε ψυχή, καιρό έχεις να βγεις. Και λέω, αυτό που δεν χρειάζεται να πατήσω κουμπιά και να το ψάχνω, δηλαδή μπορεί να είναι για μένα πάρα πολύ καλό. Ναι, απλά πρέπει και αυτό, συγγνώμη, απλά θα πρέπει να πατήσει ένα κουμπί για να ξεκινήσει αυτός ο κύριος που σου μιλάει. Όσο για ένα κουμπί μπορώ να το πατήσω, μετά τη συνέχεια δεν ξέρω. Γράψε, κλείσε, άνοιξε, πάτα, γύρνα. Τις φωνητικές εντολές, να μην έχει σχέση με πληκτρολόγια. Ναι, να μην χρησιμοποιώ το χεράκι. Εμένα πάντως και αυτά με μπερδεύουν. Και γιατί ακούω εκεί πέρα που λέει στρίψε αριστερά και στρίψε δεξιά. Στρίψε αριστερά εγώ και από ό,τι λέει αυτό, λέω ανάποδα πάω.
Και επιμένει η Ελλάδα. Επίσης είναι πολύ ωραίο να το μπερδεύεις αυτό. Του λες στρίψε δεξιά και λες έτσι, σε να δω τι. Πας ευθεία. Βγάζει γρήγορα άλλη μετρό. Στρίψε τα αριστερά και τον μπερδεύεις με στα νεύρα. Κάποια στιγμή σου λέει δεν με ενδιαφέρει που θα πας. Μην εκεί που είσαι. Εγώ αυτό πραγματικά δεν έχω καταφέρει να το χρησιμοποιήσω. Αλλά μου το βάλε προσφάτως ο Γιάννης για να πάω σε ένα παιδικό πάρτι. Σε δύσκολη περιοχή κιόλας. Νομίζω ήταν κάτω από την Πάρνηθα κάπου, Θρακομακεδόνας, πώς λέγεται. Δύσκολο αυτό. Ναι. Μου λέει μην ανησυχείς, ρε παιδί μου. Για μια φορά δεν θα κάνεις τίποτα. Θα ακολουθήσεις ακριβώς αυτό που λέει. Μου το πάτησε. Του λέω δεν μου λες. Μετά πώς θα ξεπατηθεί αυτό για να βγάλει την επιστροφή να γυρίσω πίσω. Δεν έχει καλά, μου λέει πήγαινε μέχρι εκεί και θα σε καθοδηγήσουμε να γυρίσεις. Λοιπόν, μέχρι και ο γιος μου μέσα στα μάξι γέλαγε και μου λέει. Καλά ρε μαμά, δεν τα ακούς τι λέει. Λέει δεξιά στα 50 μέτρα. Λέω ναι ρε παιδί μου, αλλά εδώ δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Χάθηκα, να είναι καλά, άνθρωποι ήρθαν και με μάζεψαν. Αυτό δεν είναι μιλητό πάντως. Ναι, νομίζω είναι, τα έχει όλα. Νομίζεις τα έχει όλα. Πιάστε μια κουβέντα. Το getinout.gr έχει μόνο τα καλύτερα προϊόντα. Τα πιο hot. Hot. Yes. Εσύ ρε hot κορίτσι. Λένη. Πες μου τα. Ήσουν Αμερική τόσο καιρό. Yes. Πότε ήρθες? Όχι, ξέρεις τι, είχα έρθει πριν από 2 εβδομάδες, ναι. Αλλά ήρθα μόνο για ραντεβούς, να μιλήσω, να συζητήσω για καινούριες δουλειές. Σου δεν βγήκα σε τηλεόραση και αυτά. Και τώρα είδα, μπήκα, ξεκινάω κάποια πράγματα, το getinout.gr και άλλα πράγματα και συνεχίζουμε. Να σου πω, διαβάζαμε χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι πού, ότι θα συνεργαστείς με το Φίβο στην καινούργια εταιρεία αυτή που ανοίγει, άνοιξε κτλ. Ισχύει αυτό? Κοίτα, ακούγεται πολλά πράγματα. Εγώ ακόμα είμαι στη Heaven και ήμουν εκτός και με τον Μάικη. Εγώ το συμβόλαιό μου τελειώνει το Ιούνιο. Ποιον και... Ιούνιο, αυτό? Αυτόν. Mm. Από τότε που είχα το συμβόλαιο. Και δεν είχα δουλέψει ποτέ με τον Μάικη. Όταν τελείωσα το Eurovision, ξέρεις, είχε μόλις μπει μόνο 3 μέρες. Και τώρα συζητάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνω ένα digital single. Τι να κάνεις, παιδί μου? Ένα CD single, yeah. Ένα τραγούδι να βγει από το internet. Digital. So τώρα το συζητάμε, κοιτάμε για τραγούδια. Digital. Αν το συζητάμε και είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ. Που δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω πρόβλημα. Γιατί? Δεν σου κάνω πλάκα. Πέντε ώρες. Τι λέει γι' αυτό? Που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ω, φυγαίνει, τον τρελαίνω. Γιώργο, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άσε με την καλοπίδα μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Παίρνω αυτό. Παίρνω τσάι που είναι ένα σε χαλαρώνει. Τίποτα. Γιατί δεν είναι βέβαια να κάνει και γυμναστική στο κρεβάτι που κάναμε. Ξέρει πόσο χαλαρωτικό ήταν. Τούφε τα πέντε. Ωραίο είναι. Σι, αυτό που πρέπει να κάνω. Να σου πω, μόνο τα παιδιά, ότι υπάρχει ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που θα μπορούσε να μα πει. Ξέρει τι, ναι, υπάρχει. Τώρα. Α, κάνουμε πρόβα. Λέω, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβα. Πώς δεν μπορούμε. Ξέρεις να τσεκάρουμε τόνους και αυτά. Οκ, τέλεια. Τόνους και αυτά. Για σένα θα το πω. Ο, ξέρεις, το πρωί, ας πω τι έγινε, είχαμε αργήσει, όπως πάντα. Και βγαίνουμε έξω και κάποιος ήταν εκεί, κάναν 2 άντρες κάτι μπροστά στο αυτοκίνητο και λέω, oh my god, τους λέω, με νικάκι εγώ, θα αργήσω, please, είναι live. Δεν υπάρχει αυτό, κοριτσάκι. Έχουμε να βγάλω τα πράγματα όλα και θέλω να πω σε 2 άντρες. Άνοιξε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι εγώ έρχομαι, με νεκάκι φωνάζω το παράθυρο. Ξέρει ο κόσμος, μη στεναχωριέσαι. Πόσο καιρό θα κάτσεις εδώ, καλομυράκι μου? Well, θα φύγω, θα πάω για τα Χριστούγεννα και για πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία. You know, με τους γονείς μου και αυτά. Και επίσης θα γυρίσω και θα κάτσω μέχρι Μάρτιο κάπου εκεί. Γιατί τώρα έχουμε τραγούδια. Γιατί θα κάνεις όλα και αυτό. Yes, το getinout.gr. Και επίσης θα κάνω κάποιες άλλες δουλειές και κάτι με το τραγούδι και γενικά είμαι πολύ excited. Τηλεόραση θα κάνεις? Που θα συζητάμε. Well, all right. Ξέρεις, λέμε. Αλλά σίγουρα κάτι με τη μουσική που θέλω πολύ, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Με τη μουσική τι, το μόνο που ακούω, το Pop Idol. Ναι. Όχι, εννοώ και αυτό ακούγεται. Αλλά για το τραγούδι μου. Τι εννοείς, παιδί μου, δίσκο? Δίσκο, αλλά single. Το digital. Ναι. Αυτό, ότι ενθουσιάζομαι γι' αυτό, because μπορεί να κάνω μια συναυλία μετά. Δεν θέλω να το πω ακόμα. Κοίτα, εγώ πιστεύω στο Μάρτιο, δεν λέω. So, είμαι really excited. Είναι μέσα στην υπερένταση. Είναι χαρούμενη. Χαρούμενη, yes. Yeah. Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, έτσι μια χαρούμενη, ωραία διάθεση. Άση μου, Νίκο μου, Καλομήρα μου, Γρηγόρη μου, Άρη μου.